Κύριε Σάβα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει ένα ζήτημα με το πρόσωπό σας. Σας έχουν στείλει στο πειθαρχικό. Μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι ο λόγος που πήγατε στο πειθαρχικό, ποιος σας παρέπεψε στο πειθαρχικό? Επίσημα δεν ξέρω αν με στείλανε στο πειθαρχικό ή όχι. Δεν έχω λάβει καμιά επιστολή ή κανένα τηλέφωνο. Τηλέφωνο μάλλον με πήρε κάποιος κύριος και μου είπε ότι προσπαθούν να μου στείλουν συστημένη επιστολή, αλλά λόγω του ότι την ώρα που έρχεται ο ταχυδρόμος εγώ απουσιάζω και δεν υπάρχει κανένα να την παραλάβει. Δυστυχώς δεν γνωρίζω το περιεχόμενο της επιστολής. Μπορούσαν να μου στείλουν ένα email, μπορούσαν να κάνουν ένα τηλέφωνο και να μου πούνε ακριβώς τι γίνεται ή να στείλουν μια επιστολή συνηθισμένη για να την πάρω. Δεν έχω πάρει τίποτα. Από ό,τι άκουσα όμως οι εικασίες, έχει διοριστεί από τον κύριο Τσεγκερίδη, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, μια επιτροπή για να ερευνήσει ορισμένα πράγματα. Ορισμένες καταγγελίες. Μια από τις οποίες είναι και μια καταγγελία που είχα κάνει εγώ σαν ένσταση στην Εφορευτική Επιτροπή πριν 2,5 χρόνια τώρα, δεν θυμάμαι. Για τις εκλογές που έγιναν το 2010, βέβαια. Ναι, ναι. Στην οποία διαμαρτυρόμουν για ένσταση του κύριου Γαλάτουλα προς την υποψηφιότητα μιας αντιπροσώπου μας, η οποία ήταν απόφυτος του St. John's University, ανεμιγμένη στα κοινά χρόνια, δούλευε για πολιτικό πρόσωπο στην Αστόρια για χρόνια. Η αδελφή της είναι πρόεδρος των δικηγόρων. Ναι, θυμάμαι, το κείμενό σας ήταν ιδιαίτερα σκληρό. Σκληρό δεν θα το έλεγα, απλώς διαμαρτυρήθηκα έντονα, γιατί η δικαιολογία του κύριου Γαλάτουλα ήταν ότι το όνομα της στην αλλαγή, στην φόρμα αλλαγής αντιπροσώπων δεν ήταν καθαρογραμμένο. Όμως ο κύριος Γαλάτουλας όταν δέχτηκε την αίτηση τότε δεν είχε φέρει καμιά ένσταση. Επίσης όταν της είχε βγάλει ταυτότητα για να λαμβάνει μέρος στις γενικές συνελεύσεις, πάλι δεν είχε καμιά ένσταση και θυμήθηκε τις εκλογές. Όταν η κοπέλα πήγε να βάλει υποψηφιότητα, θυμήθηκε πως δεν είναι καθαρογραμμένο το όνομα. Αυτό είναι αηδίες. Τελικά η ένσταση του κύριου Γαλάτουλα έγινε δεκτή. Η ένσταση του κύριου Γαλάτουλα μάλλον αποσύρθηκε ή μάλλον δεν έγινε δεκτή από την εφορευτική μετά την ένσταση της δικιάς μου. Διότι εγώ έκανα την ένσταση βάσει για αυτά που σας είπα προηγουμένως. Ναι. Ουσιαστικά είχατε καταγγείλει τον κύριο Γαλάτουλα για την ενέργεια. Ουσιαστικά τον είχα καταγγείλει. Ξέρετε, ο κύριος Γαλάτουλας έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Το γεγονός ότι... Κύριε Σάβα, να μείνουμε λίγο στο γεγονός αυτό και μετά θα σας ρωτήσω εγώ. Να μου πείτε ακριβώς ποια ήταν η εξέλιξη. Γι' αυτό συγκεκριμένα έγινε. Κοιτάξτε, την επιστολή την είχα γράψει στην αγγλική γλώσσα. Την επιστολή διαμαρτυρίας. Τον Ιούλιο του 2010. Και επίσης επικαλέστηκα και τα νομικά μου δικαιώματα. Ότι αν δεν τη λάβουν σοβαρά υπόψη αυτή την επιστολή, ουσιαστικά τους είπα έχω και νομικά δικαιώματα τα οποία επιφυλάσσομαι. Μου είχε απαντήσει ο πρόεδρος της Εφορευτικής ότι έχουν λάβει την επιστολή μου. Τελικά την κοπέλα τη δεχτήκανε, που σημαίνει ότι η ένστασή μου έγινε δεχτή εναντίον της ένστασης του κ. Γαλάτου. Πώς βρεθήκατε σήμερα εσείς όμως στο πειθαρχικό? Να σας εξηγήσω. Δεν νομίζω να είμαι στο πειθαρχικό. Είναι σε αυτή την εξεταστική επιτροπή. Έτσι τη λένε, νομίζω, και εκεί πάλι δεν ξέρω. Στην εξεταστική επιτροπή αυτή, δεν έχω ιδέα. Δεν έχω ιδέα, γιατί λόγω αποστάσεως έχω μετακομίσει από την Αστόρια στο κεντρικό New Jersey, είναι μια μισή ώρα μακριά από την Αστόρια, λόγω δουλειάς. Έχω, ας πούμε, απομακρυνθεί λίγο, αλλά δεν είναι αυτό που έχει σημασία. Σημασία είναι ότι, αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, ότι ο κύριος Γράντουλας έχει λίγο πρόβλημα, συγκεκριμένα πρόβλημα επικοινωνίας θα έλεγα περισσότερο, μαζί με άλλα.
λόγω του ότι είχα γράψει την επιστολή μου στα αγγλικά και λόγω του ότι ο άνθρωπος αγγλικά δεν έχει ιδέα. Ίσως διάβασε αυτά που ήθελε να διαβάσει, ίσως μετάφρασε αυτά που όπως τα μεταφράζει το κεφάλι του. Ή του τα μεταφράσανε. Δεν ξέρω. Για παράδειγμα, τον είχα κατηγορήσει στα αγγλικά, η φράση που είχα χρησιμοποιήσει ήταν unethical behavior. Άμα το μεταφράσεις στα ελληνικά, έτσι σκέτα, το unethical δεν είναι το immoral. Immoral είναι το ανήθικο όπως το καταλαβαίνει ο καθένας. Υπάρχει όμως και το ανήθικο όταν μιλάμε για την ηθική του Σοκράτη, την ηθική του Πλάτωνα. Λοιπόν, καμιά σχέση το ένα με, τον άλλο, με το άλλο. Και τώρα ο κύριος Γαλάτωρας, αν νομίζω ότι τον είπα ανήθικο, επειδή είπα ότι έχει unethical behavior, αυτό είναι πρόβλημα του κύριου Γαλάτουλα και ας πω να το λύσει μόνος. Επίσης, τόλμησε να μιλήσει για τον σύλλογο μας, σύλλογο που έχουμε πάνω από 500 μέλη. Ο άνθρωπος που είναι γνωστός για τις σφραγίδες του, για το Πυλινέο, που μακάρι να έχει 20 μέλη, για το Κάβο Μελανιό που δεν υπάρχει, για την νεολαία του Κάβο Μελανιό που αναγκάστηκε ο ίδιος να την αποσύρει από την Ομοσπονδία μετά από χιλιάδες καταγγελίες του κόσμου. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, είμαστε και ανθρώποι που ξέρουμε πράγματα και καταστάσεις από τον παρελθόν, που στίβαζε τις σφραγίδες και τα φάκελα του κάθε συλλόγου, του ανύπαρκτου συλλόγου, και δεν είναι και ο μόνος. Να μην το κατηγοράμε μόνο το καλό, υπάρχουν και πολλοί άλλοι. Εσείς από ό,τι ξέρω αυτά τα γνωρίζετε, γιατί έχετε διατελέσει και στη Συμβουλευτική Επιτροπή. Εκεί είχα κάνει και ειδικές προτάσεις στο πώς όλοι αυτοί οι σύλλογοι, οι ανύπαρκτοι, θα μπορούσαν να εξαφανιστούν από την Ομοσπονδία με πολύ ωραίες νομικές διαδικασίες. Είναι πολύ απλό. Αλλά για το, για τον απλούστατο λόγο ότι ορισμένοι δεν θέλουν να φύγουν αυτές τις σφραγίδες, ίσως η Ομοσπονδία καταντήσει να μείνει με 5-10 σύλλογους, αν γίνει τελικά αυτό. Ίσως, δεν ξέρω. Πώς καταλήξατε να είσαστε σήμερα σε αυτή την επιτροπή, τι θέλουν από εσάς, τι σας ζητάνε? Δεν έχω ιδέα. Ειλικρινά και ούτε πρόκειται να πάω να μιλήσω σε αυτή την επιτροπή. Η επιτροπή η οποία κατάθεσα εγώ σαν μέλος, σαν πρόεδρος του Συλλόγου, ήταν η εφορευτική επιτροπή. Είχα διατελέσει και πρόεδρος συμβουλευτικής. Είχα διατελέσει και πρόεδρος της εξελεκτικής. Και έχουν περάσει πράγματα και καταστάσεις από γενικές συνελεύσεις. Αυτούς τους κύριους που τους διόρισε ο κύριος Τσεκερίδης για να ελέγξουν, λέει, καταγγελίες, πρώτα-πρώτα, από ό,τι βλέπω, κάνουν πολύ επιλεγμένα τις καταγγελίες τους. Αν όντως θέλανε να ελέγξουν καταγγελίες, τότε πρέπει να ελέγξουν όλες τις καταγγελίες και όχι μόνο αυτές που τους υποδεικνύουν κάποιοι. Αλλά ανεπιμένουν, το δηλώνω ανεπιφύλακτα, υπάρχει και η νομική οδός, που είμαι διατεθειμένος να φτάσω μέχρι το κόκαλο. Διότι την τιμή μου και την αξιοπρέπεια μου δεν θα αφήσω κανένα γαλάτουλα να την υποσκάψει. Ειλικρινά, το τονίζω και το επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος δουλειά άλλη να κάνει δεν έχει, κάθεται μέρα νύχτα στην Ομοσπονδία, και αν αυτό είναι που τον κάνει να υπάρχει και να ζει με γεια του με χαρά του, αλλά εμείς έχουμε τις οικογένειες μας, έχουμε τους ανθρώπους μας, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με τον κύριο Γαλατούλα ή τους οποιουσδήποτε Γαλατούλες. Έχουμε αγανακτήσει, έχουν διώξει την νεολαία από την Ομοσπονδία, δεν πατάει κανένας νέος, γιατί και αυτή ακριβώς όπως το είπα, unethical behavior, που προσπαθούν με νύχια και με δόντια, λες και οι νέοι θα τους πιάσουν τα ηνία, θα τους πιάσουν τις καρέκλες, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μα ο ίδιος λέει ότι έχει βάλει νέους ανθρώπους στο συμβούλιο, βέβαια κατατύχει κάποιοι από αυτούς είναι συγγενείς. Έτσι έλεγε για μένα όταν πρωτοπήγα στην Ομοσπονδία, ότι
είναι ο πνευματικός μου πατέρας και βλακίες ουσιαστικά από Μπούγκες. Από Μπούγκες που έχει βάλει τον οποιονδήποτε. Για τα ίδια έλεγε και για τον Πιλαρινό, τα ίδια έλεγε και για τον Χρήστο τον Ορφανάκο και για πολλούς άλλους. Για κάθε παιδί που μπήκε μέσα τα ίδια λέγε. Το θέμα όμως είναι όταν κάποιος τον μάθει, τελικά καταλαβαίνει ότι δεν αξίζει να ασχολείται πλέον και είτε λόγω αξιοπρέπειας είτε ότι όντως βλέπει ότι δεν υπάρχει μέλλον, σηκώνεται και φεύγει. Λοιπόν, πρέπει κάποτε ο κόσμος να τα μάθει αυτά τα πράγματα για να γίνει μια καινούργια αρχή επιτέλους. Κύριε Σάβα, πριν από λίγες ημέρες έγινε και ένα επεισόδιο με τον σύλλογό σας και τον κύριο Γαλάβουλα. Τι ακριβώς λέγω πριν από την παρέλαση? Ναι, πριν λίγες μέρες πριν από την παρέλαση είχε πάει στα γραφεία της Ομοσπονδίας η αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας και της ζήτησε με ευγενέστατο τρόπο να του δώσει τον φάκελο με τις προσκλήσεις για τον Σύλλογο μας. Ο κάθε Σύλλογος από ό,τι ξέρω και από παλιά έχει ένα φάκελο με ορισμένες προσκλήσεις για να παραβρεθούν στις εκδηλώσεις της παρέλασης. Και η απάντηση του κύριου Γαλάντουλα ήταν: «Α, ξέρετε, έχω πρόβλημα με το σύλλογο σας και θα σας πάρουμε στο πειθαρχικό, γι' αυτό δεν έχει φάκελο για σας». Τώρα πώς αποφασίζει και διατάζει μόνος ο κύριος Γαλάντουλας αν θα έχει φάκελο για εμάς ή όχι, αυτό είναι κάτι που πρέπει να απαντήσει στον κόσμο, να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Εξάλλου δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι ενταχτική. Γι' αυτό επιδιώκει να παίρνει και την γραμματεία, διότι είναι ενταχτική για ψηφοδηρικούς λόγους. Ξέρεις, μαζεύει τι δεν μαζεύει, δίνει προσκλήσεις όπου θέλει, βάζει παιδιά να πάρουν εξετάσεις για τις γιορτές των γραμμάτων και εκλέγει αυτούς που θέλει. Με τις Miss Independence κάνει και εκεί τις ραδιοργίες του κτλ. Όλα αυτά για να τραβήξει κόσμο, να κάνει όνομα και να το ψηφίζουν να είναι στην καρέκλα που είναι. Επαναλαμβάνω, πρέπει ο κόσμος επιτέλους να μάθει ορισμένα πράγματα και ελπίζω να βρεθεί κάποιο διέξοδο. Κύριε Σάβα, πριν από λίγες μέρες ο εθνικός κήρυκας τίμησε τον κύριο Γαλάντουλα κάνοντάς του ένα αφιέρωμα, βέβαια 50 κάρτες υπήρχαν, 50 άνθρωποι που βρέθηκαν να πούνε κάποια καλή κουβέντα. Πώς το σχολιάζετε αυτό, γιατί υπάρχει πολύ στάξη στα μάτια του κόσμου. Εσείς το ξέρετε τον κύριο Γαλάντουλα πολλά χρόνια. Ο εθνικός κήρυκας έχασε για ακόμα μια φορά την υπόλοιψη. Έχασε την αξία του ακόμα μια φορά με την επιλογή που έχει κάνει. Να τον τιμήσει τον κύριο Γαλάντουλα για ποιο λόγο. Για το ότι πως κάπτει την ομογένεια και την παίρνει ένα σκαλί πιο κάτω, για το ότι διώχνει τους νέους, για το ότι δεν αφήνει να εξυψωθεί το πνευματικό επίπεδο της ομογένειας, για το ότι κυνηγά, το ότι είναι... Ότι είναι θετικό. Ότι είναι θετικό, το ότι... Πραγματικά, είναι ό,τι και να πω είναι λίγο. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Πρέπει ορισμένοι άνθρωποι να ζήσουν ορισμένες καταστάσεις για να καταλάβουν το πώς αισθάνομαι. Ευχαριστώ.